Λοιπόν, επιστρέψαμε και έχουμε αποφυλάκηση του Άκη Τσοχατζόπουλου. Μια μεγάλη μέρα για τον πρώην Υπουργό. Μετά από 5 χρόνια στον Κορυδαλό, έληξε ο εγκλισμός μου και ο βασανισμός μου, δήλωσε, και απέδωσε την ευθύνη στο Γιώργο Παπανδρέου και στον Κώστα Σιμίτη. Αναφέρομαι ιδιαίτερα στον Κώστα Σιμίτη, διότι είναι πολύ στο επίκεντρο τελευταία. Έχω ακούσει και πολλά κυβερνητικά στελέχη να τον πιάνουν στο στόμα τους πολύ συχνά. Υποσχέθηκε μάλιστα ότι αφού ξεκουραστεί, λέει, μερικές μέρες, θα μιλήσει. Λοιπόν, για πάμε να δούμε καταρχάς τι είπε ο Άκης Τσοχατζόπουλος. Υπάρχει ένα βίντεο. Τώρα βλέπουμε τα πλάνα εδώ, από το σπίτι του και εδώ από την αποφυλάκησή του αρχικά. Έχει κάνει και δηλώσεις. Για να ακούσουμε τις δηλώσεις του. Για τα οποία έχουν γράφει πολλά, αλλά τώρα έρχεται η ώρα πλέον να συζητηθούν και να υποθούν όλα. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν. 200.000 ευρώ, λένε οι δικηγόροι του, βρέθηκαν από δωρεές πολιτών. Τώρα δεν ξέρω, Αγγελική, πώς σου ακούγεται αυτό. Ότι πολίτες προσέτρεξαν και έδωσαν 200.000 ευρώ. Δεν μου ακούγεται πιστικό. Ναι. Το αν και πώς βγήκε ο κ. Σοχατζόπουλος είναι θέμα που έχει να κάνει το δικαιακό μας σύστημα και νομίζω δεν υπάρχουν σχόλια επ' αυτού. Αυτό που προκαλεί πάντα πολύ μεγάλη κατάπληξη είναι το γεγονός ότι ο κύριος Σοχατζόπουλος δεν έχει δείξει αυτό που λέμε μεταμέλεια. Δεν έχει ζητήσει συγγνώμη, δεν έχει δώσει κάποια επί της ουσίας εξήγηση για όλα αυτά που συνέβησαν. Δεν έχει δείξει ότι έχει καταλάβει τι έχει προκαλέσει στη χώρα, στην οικονομία της, γιατί τα εξοπλιστικά είναι πολύ μεγάλο μέρος του ελληνικού χρέους και γύρω από τα εξοπλιστικά έχει αναπτυχθεί και μια μυθολογία υπερπατριωτισμού, μην λέω ξανά τα ίδια, και στον πολιτικό χώρο, τον οποίο εξέφραζε το χώρο της σοσιαλδημοκρατίας στη χώρα μας, έτσι. Είναι αμετανόητος, δηλαδή, ως προς αυτά. Το άλλο που προκαλεί πάντα σοκ είναι αν θυμηθεί κανείς ότι ο κ. Σοχατζόπουλος ήταν παραλίγο πρωθυπουργός. Mm-hmm. Αφού παραλίγο δεν έγινε αρχηγός του Πασόκ στη θέση του Κώστα Σιμίτη. Αυτό είναι κάτι που επίσης νομίζω ως το συλλογικό υποκείμενο, ειδικά του χώρου της κεντροαριστεράς, δεν το έχει αναλύσει επαρκώς και δεν έχει γίνει ούτως προς αυτό κάποια ουσιαστική αυτοκριτική και αυτοκάθαρση. Πώς παραλίγο ο Άκης Σοχατζόπουλος θα γινόταν πρόεδρος Πασόκ και μετά πρωθυπουργός. Μάλιστα, για να ακούσουμε τι είπε ο Τσοχατζόπουλος βγαίνοντας σήμερα. Σήμερα είναι σημαντική μέρα για μένα. Γιατί έληξε οριστικά και μετάκλητα ο βασανισμός και ο εγκλισμός μου στις φυλακές Κορυδαλού. Με ευθύνη της τότε κυβέρνησης Παπανδρέου Γιώργου και Κώστα Σιμίτη. Αυτά όλα αποσχολούν το δικαστήριό μου, το οποίο σε 2 εβδομάδες θα αντιμετωπίσει αυτή την υπόθεση πενταετούς διάρκειας, όπως ξέρετε, για την οποία έχουν γραφεί πολλά, αλλά τώρα έρχεται η ώρα πλέον να συζητηθούν και να υποθούν όλα. Ναι. Τα σταμάτησε. Ποιος πλήρωνε την εγγύηση για να βγείτε, κύριε Σιμίτη? Δεν μάθατε. Είναι περισσότερο. Τι λέτε τώρα? Αφήστε τον άνθρωπο. Τι με ρωτάω? Δεν μπορείτε να με ρωτάτε. Τα δεδομένα ενός παιδιά δεν του επιτρέπει η υγεία του, σας παρακαλώ. Εγχειρίστηκα ανοιχτή καρδιά εγχείρηση, try by pass. Νιώθετε δικαιωμένος, κύριε Τσοχατζόπουλε? Δεν είναι ώρα για αυτά. Τα αργότερα. Τώρα στο γιο μου, το γιο μου. Προσοχή. Το γιο μου. Ελάτε, Υπουργέ. Είναι η χαρά μεγάλη για εσάς, για το παιδί σας. Κυρίως, κυρίως, αγάπη μου. Μετά από 5 χρόνια. Και την περιμένανε και η κόρη μου και η γυναίκα μου και η γυναίκα μου και ο γιος μου. Προφανώς ο γιος μου ήρθε. Πού είναι ο γιος μου? Βίκη, πού είναι ο γιος μου? Δεν έχει έρθει. Λοιπόν, κύριε Κερίδη, σας ακούω. Κοιτάξτε, δυσκολεύομαι γιατί από τη μία είναι μια ανθρώπινη στιγμή και εμένα δεν μου αρέσει να κάνω έτσι σκύλευση. Όχι, εντάξει, υπάρχει το ανθρωπιστικό ζήτημα, το οποίο είναι ένα καταπληκτικό. Υπάρχει και το πολιτικό ζήτημα. Πρώην υπουργό, παραλίγο πρωθυπουργό, όπως είπε, όλοι τον θυμόμαστε πώς ήταν και πώς έγινε. Από εκεί και πέρα, το κακό που έκανε στη χώρα αυτή η υπόθεση, τεράστιο, όπως είπε και η Αγγελική. Να θυμίσουμε ότι ουδής ανέμενε το Πασόκ τρίτο στις εκλογές του Μαΐου του 2012. Έσκασε η βόμβα Τσοχατζόπουλου τον Απρίλιο και έτσι πετάχτηκε μπροστά ο ΣΥΡΙΖΑ και ακολούθησαν τα μεγάλα δεινά και η μεγάλη καταστροφή στη συνέχεια από το 2015 και μετά, με τα δισεκατομμύρια τα χαμένα τα οποία πληρώνουμε. Έχει συντελέσει πάρα πολύ σε αυτή την αναδιάταξη στην Ελλάδα και σε όλη αυτή την παράταση της κρίσης η υπόθεση Τσοχατζόπουλου. Από την άλλη, φέρει και ο ίδιος τον σταυρό ενός ολόκληρου πολιτικού συστήματος. Εγώ θα μείνω στις αποφάσεις των δικαστηρίων που τον καταδίκασαν και τις θεωρώ
δεδομένες, δεν μπορώ να μπω στην ουσία της υπόψης. Μπορεί κατά την άποψη της Σωάκης με δηλώσεις του, με αποκαλύψεις που κάνει τώρα που βγαίνει να δημιουργήσει νέα θέματα. Δηλαδή λέει, αναφέρεται στο Σιμίτι, αναφέρεται... Ναι. Νομίζω ότι θα το είχε ήδη κάνει, ναι. Είναι άσφαιρα πυρά. Η συμβουλή μου θα ήταν να μην ανοίξει ένα τέτοιο κύκλο. Είδαμε ήδη και τη σύζυγο να αυτογελιοποιείται τις προηγούμενες μέρες σε συνεντεύξεις που έδωσε. Βεβαίως ελεύθερος άνθρωπος είναι να κάνει ό,τι θέλει. Δεν μπορώ εγώ να το συμβουλεύσω. Πεπειραμένος τόσα χρόνια στο κουρμπέτι. Θα το δούμε αυτό. Εύχομαι να μην υπάρχει αυτό που πήγατε να υπονοήσετε, ότι δηλαδή βγήκε. Όχι, δεν υπονοήσα εγώ τίποτα. Όχι, δεν το υπονοήσα. Ναι, που μπορεί κάποιος να υπονοήσει, να κάνει έναν συνειρμό, ότι δηλαδή βγήκε από τον Κορυδαλό για να παίξει αυτόν τον ρόλο επιτιθέμενο στον Κώστα Σιμίτη. Μάλιστα. Χριστίνα. Λοιπόν, αμετανόητο. Συμφωνώ απόλυτα με την Αγγελική. Ο κ. Τσοχατζόπουλος προφανώς θέλει να αλλάξει λίγο την εικόνα που υπάρχει για τον εαυτό του. Ακόμη δεν έχει εξηγήσει πώς με το μισθό του Υπουργού και μετά του Συνταξιούχου μπορούσε να κάνει όλη αυτή την έκλητη ζωή ο ίδιος και η οικογένειά του. Το ήξερε όλη η Αθήνα, το συμπανόλο πώς ζούσε ο κύριος Τσοχατζόπουλος και η οικογένειά του. Τώρα, όλη αυτή η ιστορία με τις 200.000 που έσπευσαν ανώνυμοι, τους οποίους δεν τους ξέρουν, είπε δεν ξέρω κανέναν. Και όταν η ίδια η κυρία Σταμάτη έλεγε υπάρχει όνομα και ο άνθρωπος ήρθε και με το όνομά του και θα πάει να καταθέσει τα λεφτά, κανένα όνομα δεν δόθηκε στη δημοσιότητα. Και γι' αυτό βέβαια για μένα δεν φταίει ούτε ο κύριος Τσοχατζόπουλος, ούτε η κυρία Σταμάτη, ούτε οι δικηγόροι που έκαναν εξαιρετικά τη δουλειά τους, έτσι. Φταίει το σύστημά μας. Είναι δυνατόν κάποιος ο οποίος έχει μπει μέσα για κατάχρηση δημόσιου χρήματος πολλών εκατομμυρίων, τα οποία μάλιστα πολλά από τα οποία δεν βρέθηκαν από αυτές τις μίζες, ξαφνικά να βρίσκει από το πουθενά 200.000 και να μην ζητάει αυτό το κράτος δικαίου. Ποιος θα έδωσε αυτά τα λεφτά? Και ο άλλος μπορεί, γιατί έκλεψε κάτι, να μπει μέσα στη φυλακή, γιατί κανείς δεν μπορεί να του πληρώσει τις μέρες της αποφυλάκησης που πρέπει για να αποφυλακιστεί. Μάλιστα, κύριε Παπαγιαννίδη, θέλω να πείτε κάτι πριν πάμε στην Γαλλία, γιατί θέλω να πάμε. Ο Άκης όφιλε να αποφυλακιστεί, όφιλε να είχε αποφυλακιστεί πολύ νωρίτερα και η δίκη στα μάτια, μόνο ότι σουργελοποιεί τον εαυτό της, δικαίωμα έχει. Επίσης, Α. Β. Πίστευα μέχρι πριν από λίγα λεπτά. Ναι. Ότι ο Άκης θα ήταν σωστό για τον εαυτό του να έχει μιλήσει. Ναι. Δεν ήταν καθόλου σωστό, αν πεις θα πει σωστό, το να μην έχει μιλήσει. Ο τρόπος με τον οποίο όμως εξέφερε τον λόγο, το ποιος φταίει για αυτό που έπαθε, μαζί και με μια τρομακτικά αδιανόητη ερώτηση, την οποία νομίζω ότι άκουσα σωστά, αισθάνεστε δικαιωμένος να πω ότι πιστεύω ότι κάθε δημοσιογράφος μπορεί να λέει ό,τι θέλει, να ρωτάει ό,τι θέλει. Δηλαδή... Αλλά για όνομα του Θεού, δηλαδή για όνομα του Θεού, έχει δίκιο. Δεν ήταν ωραίο πράγμα και δεν θέλω να πιστεύω ότι θα δω αυτό που φοβούμαι ότι θα ακούσουμε. Τη δικαίωση του Άκη Τσοχατζόπουλου. Κρίσιμο είναι να βγάλουμε τα σωστά συμπεράσματα, κύριε Κουβαρά. Να θυμηθούμε ότι ο Άκης Τσοχατζόπουλος έκανε καριέρα ως φίλος του λαού. Ήτανε πάντοτε στην αριστερή, να πούμε, πτέρυγα του Πασόκ, εναντίον οποιοδήποτε εξυγχρονισμού, υπέρ των παροχών του λαού κτλ. Και η σύγκρουσή του με το Σιμίτι από εκεί. Όντας στη Διονυσίου αρρωπαγή του, με αυτά τα εκατομμύρια, εκατοντάδες που αναφέρθηκε η Χριστίνα κτλ. Και να τα θυμόμαστε. Αυτό το λέτε για παραπομπή στο Εγάλεο τώρα. Να τα θυμόμαστε όλα αυτά για να μας γίνονται. Γιατί αλλιώς δεν έχει νόημα. Σκοπός είναι να βγάζουμε τα σωστά, τα χρήσιμα συμπεράσματα για το μέλλον. Για όλους τους φίλους του λαού. Μάλιστα, λοιπόν. Ένα χρήσιμο, για να κλείσουμε εδώ με τον Τσοχατζόπουλο, συμπέρασμα που πρέπει να βγάλουμε πάντως. Επίσης, είναι αυτό που αφορά τις αμυντικές δαπάνες και το οικονομικό όργιο που γίνεται γύρω από αυτές και τις πολιτικές παρενέργειες που προκαλεί και τον τρόπο που διαστρέφεται οργανωμένα η συλλογική συνείδηση. Πολλοί κόσμοι εκπαιδεύεται σε έναν φαύλο πατριωτισμό. Από πολύ ισχυρά συστήματα, ακριβώς γιατί υπάρχουν τεράστιες μίζες. Το εμπόριο της αγάπης για την πατρίδα είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, όπως αποδεικνύει η περίπτωση του Τσοχατζόπουλου. Λοιπόν, μια και μιλάμε για λεφτά τώρα, μίζες και τα λοιπά και ούτω καθεξής, θέλω να πάω λίγο στο Σπύρο το Μορελάτο, να δούμε τι έχει γίνει σήμερα, διότι η αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, η κυρία Κατερίνα Παπανάτσιου, διέψευσε τον Πρωθυπουργό για τα βεβαιωμένα πρόστιμα για φοροδιαφυγή,
για τα οποία μιλούσε. Και πήρε ο Νικήτας Κακλαμάνης Σαμπάριζα από αυτό και είπε διάφορα ενδιαφέροντα πράγματα για να τα μάθουμε. Έμπλεξαν τις γραμμές τους, Γιώργο, μεταξύ Μεγάλου Μαξίμου και Υπουργείου Οικονομικών. Γιατί όσοι θυμάστε, να σας το θυμίσω εγώ, αν δεν το θυμάστε, 10 Φεβρουαρίου του 2017 ο κύριος Τσίπρας, στο πλαίσιο της συζήτησης για τη διαφθορά, είχε πει στη Βουλή πως έχουν βεβαιωθεί πρόστιμα από υποθέσεις ληστών offshore και λαθρεμπορίου άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Ναι. Και έρχεται σήμερα, 3 μήνες μετά, η αρμόδια αφυπουργός, η αφυπουργός οικονομικών, η κυρία Παπανάτσιου, να κατεβάσει αυτό το ποσό σχεδόν στο μισό, στα 555 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων έχουν εισπραχθεί μόνο τα 80 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό στάθηκε αφορμή για να εκδώσει δελτίο τύπου ο Νικήτας Κακλαμάνης. Μάλιστα. Ο οποίος είπε πως δύο τι να συμβαίνουν, είτε θα πρέπει να συζητήσει συγγνώμη ο Πρωθυπουργός γιατί είπε ανακρίβειες στη Βουλή, είτε θα πρέπει να αποπέμψει την κυρία Παπανάτσου που τον υπονομεύει. Γιάννη, εδώ υπάρχει θέμα, διότι είναι ένα θέμα στο οποίο έχει δώσει μεγάλη σημασία η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και ο Πρωθυπουργός προσωπικά. Και δεν είναι δυνατόν τώρα μόλις 14,6% να είναι η εισπραξιμότητα των προστήμων από τις λίστες Λαγκάρντ και Μπόργενς. Υποτίθεται ότι. Αυτό ήταν βασικό σύνθημα για τις εκλογές, νομίζω. Έτσι. Ναι. Δίπλα στο σκίσιμο των μνημονίων ήταν και η λίστα Λαγκάρντ. Ναι. Η έλλειψη εισπραξιμότητας σημαίνει δύο πράγματα. Ή οι προηγούμενοι έκαναν ό,τι μπόρεσαν και δεν μπόρεσαν να τα μαζέψουν, ή ότι η κυβέρνηση συγκεκριμένη έχει πλήρη ανικανότητα, παρότι ήθελε, όπως έλεγε προεκλογικά, δεν κατάφερε να τα μαζέψει. Αυτό πάντως δημιουργεί μείζον θέμα και πρόβλημα πολιτικό για την κυβέρνηση. Γιατί? Διότι εγώ μαθαίνω ότι στα Φυλάδια που ετοιμάζει τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί εν ώψη περιοδιών που θα κάνει ο Πρωθυπουργός για να εξηγήσει και την αξιολόγηση κτλ., αναφέρεται ότι το πλεώνασμά μας δεν οφείλεται σε υπερφορολόγηση, αλλά σε καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Άρα δεν γίνεται και καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και τόσο χαμηλή εισπραξιμότητα από τις λίστες. Δεν γίνονται και τα δύο μαζί. Λοιπόν, πάμε να θυμίσουμε ότι η λίστα Λαγκάρντ είναι μια από τις χιλιάδες λίστες, διότι να σας θυμίσω ότι το τραπεζικό απόρριτο στη χώρα μας έχει έρθει από το 2010 με ευθύνη και πρωτοβουλία των παλιών κακών κομμάτων. Τότε ο ΣΥΡΙΖΑ είχε καταψηφίσει αυτή την άρση του τραπεζικού απορρίτου, θεωρώντας ότι θίγονται τα δικαιώματα των ιδιωτών καταθετών, να πούμε, και μπορούμε να ελέγξουμε όλες τις καταθέσεις σε βάθος τριεκονταετίας, έτσι, σύμφωνα με τα συστήματα, να δούμε τι έγινε. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πρέπει να επικεντρωθούμε μόνο σε μία μικρή λίστα, την ώρα που έχουμε πλήρως τα στοιχεία από όλο μας το τραπεζικό σύστημα, να δούμε πόσα λεφτά φύγαν, πόσα δικαιολογούνται, τι έχει γίνει. Λοιπόν, ιδού πεδίων δόξης λαμπρό, ας καθίσουν να τον κάνουν τη δουλειά. Ακριβώς. Από το να βγάζουν φυλάδια και να λένε, πώς το είπατε, ανακρίβειες. Ανακρίβειες δεν το είπα εγώ, το είπε ο Κακλαμάνης. Ο Κακλαμάνης, ναι, για την ανακρίβειες. Κυρία Παπανάτσιου, ότι μήπως είναι πολύ Παπανάτσιου ότι λέει ανακρίβειες. Είναι πολύ ευπρεπής ο κύριος Κακλαμάνης. Ανακρίβειες. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έχει γίνει στη Γαλλία τώρα. Οι εκλογές είναι την Κυριακή. Το debate είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον χτες. Νομίζω τεράστιο ενδιαφέρον θα έλεγα και δεν ήταν και ένα συνηθισμένο debate, διότι έφτασαν να τσακωθούν περισσότερο από ότι τσακώνονται στα ευρωπαϊκά τουλάχιστον. Δεν σταμάτησε να τσακώνονται. Λοιπόν, για πάμε να δούμε ένα βίντεο που έχουμε ετοιμάσει από το χθεσινό debate. Chaque pays aura sa monnaie, monsieur Macron. Ah bon, parce que vous allez décider pour les autres. Vous allez décider pour les autres. C'est le sens de la négociation que je vais mener. D'accord. Donc vous allez décider pour les 27 pays et vous allez en particulier pour les 19 pays de la zone euro leur expliquer qui vont sortir avec vous. Surtout pour envie de retrouver leur monnaie nationale parce qu'ils sont en train de mourir de l'euro. Ce que je suis en train de dire, c'est que tout ça, ça n'existe pas deux secondes. Le jour où vous faites cette sortie, parce que comment vous financez votre programme, vous dévaluez le nouveau franc de 20 à 30%. Non. Eh bien, il perd le jour d'après 20 à 30% de la valeur. Aujourd'hui, M. Macron, c'est la soumission à l'Union européenne. Faux, Madame et le Le Pen, problème, M. Macron, vous êtes allé... La panique bancaire, quand elle a eu lieu à Chypre, quand elle a eu lieu à Athènes, c'était quoi? La menace, c'était la menace de la sortie de l'euro. Justement, pourquoi ces gens-là se sont battus pour rester dans l'euro? Parce qu'ils avaient peur. Λοιπόν, θέλω να πάω στην Κατερίνα τη Δούκα πρώτα, πριν έχετε όλοι πολύ χρόνο για αυτό το θέμα. Κατερίνα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι χαρακτηρίζει τη Λεπέν σε αυτό το debate? Λοιπόν. Αντιμερκελισμός, έτσι. Όλα αυτά τα περί γερμανικής Ευρώπης και τα λοιπά, τα οποία έχουμε ακούσει και εδώ, κάτι μου θυμίζουν όλα αυτά. Γενικώς, μια ατζέντα που μας είναι γνώριμη εμάς εδώ.
Εκεί μπορεί να είναι η ατζέντα της ακροδεξιάς Λεπέν, εδώ δεν είναι η ατζέντα ακροδεξιών μόνο. Γιώργο, λαϊκίστικη ρητορία, έολα επιχειρήματα, μεγάλες υποσχέσεις και φουλ επίθεση τύπου πες όλο και κάτι θα μείνει. Αυτή ήταν η τακτική χθες της Λεπέν στο debate, συγκεκριμένα για τη Μέρκελ που είπες. Ανέφερε στο Μακρόν ότι είτε κερδίσω εγώ, είτε κερδίσεις εσύ, η Γαλλία θα διοικείται από γυναίκα. Και εννοούσε την καγκελάριο Μέρκελ. Μάλιστα του είπε χαρακτηριστικά ότι εσύ πήγες να πάρεις την ευχή της για να μπορέσεις να είσαι υποψήφιος για τη γαλλική προεδρία. Αυτά ως προς τον αντιμερκελισμό. Τώρα, σχετικά με το δημοψήφισμα, γιατί λέει και η Λεπέν για δημοψήφισμα. Υποσχέθηκε λοιπόν στους ψηφοφόρους της ότι αν γίνει εκείνη η πρόεδρος της Γαλλίας, θα κάνει ένα δημοψήφισμα για να απαντήσουν οι Γάλλοι το αν θέλουν να είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αν θέλουν να έχουν νόμισμά τους στο ευρώ. Τρίτον, κατηγόρησε τον Μακρόν ότι είναι υποψήφιος των μεγάλων συμφερόντων, ότι είναι ο υποψήφιος της παγκοσμιοποίησης και ότι είναι ο οπαδός του παλιού συστήματος, ότι είναι και εκείνος ένα μέλος του παλιού συστήματος. Ενώ υπήρχαν και κατηγορίες που δεν είχαν καμία βάση. Του όπως, παλιού συστήματος, του παλιού πολιτικού συστήματος, παλιού... δύσκολο να το πει βέβαια το Μακρόν, διότι δεν έχει καν κόμμα ο Μακρόν, όπως έχει τουλάχιστον η Λεπέν. Εκείνη συνέχεια θέλει να υπενθυμίζει ότι ήταν υπουργός του Ολάντ. Και αυτό το baby Ολάντ το λένε συνέχεια και η ίδια και τα στελέχη. Πάντως στα θέματα της οικονομίας έχω την αίσθηση ότι την καθάρισε ο Μακρόν πολύ εύκολα. Αυτές ήταν οι στιγμές που απογυμνώθηκε τελείως. Φάνηκε σε όσα θέματα είχαν να κάνουν με την οικονομία, το ευρώ και την Ευρώπη, ότι δεν είχε όχι μόνο γνώση, αλλά οι απαντήσεις της ήταν τόσο ασαφείς και ανόητες κάποιες φορές, που σήμερα η Le Monde έχει άρθρο με τις 19 ανακρίβειες της Μαρίν Λεπέν από το debate. Τέλος να σου πω ότι τον κατηγόρησε μέχρι και ότι έχει offshore στις Μπαχάμες, για το οποίο σήμερα εκείνος απάντησε ότι θα κινηθεί νομικά, καθώς πρόκειται για μια εκστρατεία fake news που κινείται εναντίον του. Μάλιστα. Και ίσως έχουν σχέση και Ρώσοι hackers με αυτό. Πάντως σήμερα που η Λεπέν έκανε μια περιοδία, έφαγε αυγά, όχι αυγά στο τηγάνι, στο κεφάλι. Από επίσκεψή της στη Βρετάνη, οι διαδηλωτές την υποδέχθηκαν λοιπόν με αυγά και συνθήματα που έλεγαν έξω οι φασίστες. Την ίδια ώρα ο Μακρόν έχει την υποστήριξη του Ομπάμα, ο οποίος μίλησε μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα, τονίζοντας ότι ο Μακρόν είναι η καλύτερη λύση για την Προεδρία της Γαλλίας. Τι λένε τα Γκάλοπ, τι λένε οι έρευνες για την επόμενη μέρα μετά τον debate, δηλαδή ποιος έπεισε χτες? Έπεισε σαφώς ο Μακρόν ως πιο πραγματιστής. Με τι ποσοστό? Με 64%. Δηλαδή υπερτερούσε πολύ απέναντι από τη Λεπέν σε όλα τα επίπεδα και αυτό φάνηκε να του δίνει και 1% στις δημοσκοπήσεις για το τι θα ψηφίσουν οι Γάλλοι. Δηλαδή εκεί που μέχρι χθες είχαμε τον Μακρόν να κινείται στο 60%, σε δημοσκόπηση που έγινε μετά το debate έχει ανέβει το ποσοστό του στο 61%. Μάλιστα. Λοιπόν, για να σας ακούσω. Κύριε Παπαγιαννίδη, τι λέτε για αυτά που συμβαίνουν στη Γαλλία? Λοιπόν, καλά. Συμβαίνουν πάρα πολύ βαριά πράγματα που αφορούν και εμάς. Μολονότι στη Γαλλία θα ψηφίσουν οι Γάλλοι κτλ. Τώρα, επί του debate, δεν ήταν ένα καλό debate. Βεβαίως ήταν τιτάνιο μπροστά στη δική μας εκδοχή των κομμένων κεφαλών που προσπαθούν να παραστήσουν ότι... Και ποια κεφαλή είναι πιο ψηλά από την άλλη, θυμάστε, γιατί είχαμε και αυτό. Δεν είναι το ασώματο κεφαλή. Δηλαδή, είναι έτη φωτός μπροστά από το δικό μας, αλλά παρόλα αυτά δεν ήταν ένα καλό debate. Συμφωνώ ότι ο Μακρό έκανε ζλιάκ την Λεπέν σε ό,τι είχε σχέση με τα οικονομικά και πώς λειτουργεί η οικονομία. Ναι. Δεν θα συμφωνήσω ότι έλαμψε στα θέματα Ευρώπης για τον Γάλλο ψηφοφόρο. Ναι. Στη Γαλλία ο ευρωδιστακτικός είναι ο πυρήνας του γαλλικού λαού. Όχι ο ευρωφοβικός, ούτε όμως ο ευρωπαϊστής, αλλά δικό του είναι το, δική του είναι η καριέρα. Το σημαντικό, ο παλιός γολικός είναι... που λέμε. Ναι, ακριβώς. Τώρα, το σημαντικό για μένα είναι ότι ο Μακρόν κατάφερε να μην περιθωριοποιηθεί στο θέμα των security, στα θέματα της ασφάλειας. Και μάλιστα της είπε ότι έχω απέναντί μου την ιέρεια του φόβου. Στα οποία και νομίζω ότι εσύ καλλιεργείς το φόβο, της είπε. Αυτό κάπως έγραψε. Νομίζω δε ότι αυτό περισσότερο παρά τα άλλα τον βοήθησαν στο να βελτιώσει οριακά, αλλά να βελτιώσει την ήδη καλή θέση του. Η ατζέντα της Λεπέν σας θύμισε τίποτα? Η ατζέντα της Λεπέν μου θύμισε όλο το αγριοπό τμήμα της ατζέντας που ζήσαμε στην Ελλάδα το 2015, πριν γίνει αυτό που εγώ ονομάζω μεταστροφή ή ενηλικίωση, άλλοι ονομάζουν κολοτούμπα του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Γερίδη.
Λοιπόν, κοιτάξτε, συγκρούστηκαν στην Γαλλία, συγκρούονται δύο κόσμοι, δύο διαφορετικές απόψεις. Η μία άποψη, και έχει τη σημασία της ευρύτερα για τα πολιτικά πράγματα της Ευρώπης, η μία άποψη η οποία λέει όχι στην παγκοσμιοποίηση, να επιστρέψουμε στο εθνικό κράτος, να υψώσουμε τείχη, να βγούμε από τις συμφωνίες εμπορίου, από το ευρώ, από το ένα, από το άλλο, και να κλειστούμε, να διώξουμε τους μετανάστες. Αυτή είναι η άποψη Λεπέν. Και από την άλλη, αυτοί που λένε ότι η παγκοσμιοποίηση φέρνει πλούτο, αλλά φέρνει και ανισότητες και πρέπει να τη ρυθμίσουμε. Χρειαζόμαστε ένα κράτος το οποίο να αναδιανέμει, να επανεκπαιδεύει και να είναι ένα δίχτυ προστασίας και αλληλεγγύης. Και αυτός είναι ο Μακρόν, ο οποίος πραγματικά άρθρωσε πολύ συνεκτικό ρόλο, λόγο, πραγματικά στα οικονομικά την ισοπαίδωσε. Χαρακτηριστικό το παράδειγμα εκεί που η Λεπέν έλεγε να κατέβει το όριο ηλικίας στα 61 χρόνια και όλα αυτά τα που τα ζήσαμε και εδώ, 13η σύνταξη, 14η κτλ. Όπου ο Μακρόν επέμενε και τη ρώτησε όπως δεν ρώτησαν οι Έλληνες πολιτικοί όταν έπρεπε τους αντιπάλους τους και ίσως έχουν και αυτή την ευθύνη τους. Από πού θα βρεις τα λεφτά? Από πού και συγκεκριμένα. Και καλά, αυτή η ερώτηση θα θυμίζω ότι εδώ ήταν η ερώτηση καθημερινή, το που θα βρεις τα λεφτά. Είναι κοστολογημένα. Εδώ, σε εμάς. Λεφτά υπάρχουν, υπάρχει και αβάντηση. Λοιπόν, η Γαλλία αναβαθμίζεται. Διότι με το φεβιό της Βρετανίας, μην ξεχνάμε ότι θα είναι η μόνη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, η μόνη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στρατό, ικανό στρατό, όλες οι άλλες δεν υπάρχουν, και πυρηνική, και πυρηνικό οπλοστάσιο, και διαστημικό πρόγραμμα, και τεχνολογίες αιχμής που δεν έχουν οι άλλες. Ταυτόχρονα βλέπουμε ότι το πρώτο τρίμηνο του 2017 πάει καλά για την ευρωπαϊκή οικονομία, η οποία αναπτύσσεται με διπλάσιο ρυθμό από ό,τι η Αμερική. 2%. Και αυτό. Μπορεί να δούμε, κύριε Κερίνη, η Ανάσταση ήρθε στην Ευρώπη. Τον επανασχηματισμό του γαλλογερμανικού άξονα. Βεβαίως. Θα φέρω τον Μακρόν. Ο Αλέξης Τσίπρας προέβλεψε μια Ανάσταση. Αλλά δυστυχώς αυτή η Ανάσταση δεν έγινε στην Αθήνα. Έγινε στο Παρίσι και στο Βερολίνο και αλλού. Λοιπόν, η Ευρώπη αναπτύσσεται και γι' αυτό η δικιά μας καθήλωση είναι ακόμα πιο επώδυνη. Διότι αντί να βγούμε κι εμείς μαζί τους και να μας τραβήξουν μπροστά, διότι εκεί εξάγουμε, από εκεί παίρνουμε τουρίστες, από εκεί. Αν αναπτυχθεί η Ευρώπη, θα πρέπει και εμείς λογικά να αναπτυχθούμε. Μην ξεχνάμε ότι η βαθιά κρίση η δικιά μας το 12-13. Συνέπεσε με τη δικιά τους κρίση επίσης και ύφεση. Άρα πήγαμε, τώρα έχουμε αποκλίνει τελείως. Λοιπόν, η Γαλλία θα παίξει ρόλο. Ναι. Φαίνεται ότι ο εθνικολαϊκισμός, τουλάχιστον προς το παρόν, ιτάται. Επόμενος σταθμός, τελικά ο πιο κρίσιμος, εκεί που τα πράγματα πραγματικά είναι πολύ σφιχτά, είναι η χώρα που δεν αναπτύχθηκε εδώ και 20 χρόνια. Ναι. Είναι η χώρα που δεν έχει εκλεγμένο πρωθυπουργό εδώ και 7 χρόνια, 6 χρόνια. Είναι η χώρα με τεράστια προβλήματα και με ένα πολιτικό σύστημα που κάνει τον Αλέξη Τσίπρα να εμφαίνεται ως Τσόρτσιλ. Η χώρα τσίρκο σε επίπεδο πολιτικών, η Ιταλία. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να πω, στην πολιτική επικοινωνία κοιτάμε πολύ τη γλώσσα του σώματος. Έχει απίστευτη άνεση, δεν έχει τρόμο στο βλέμμα, δεν έχει αγωνία, μιλάει ως ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ήδη είναι ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας. Θα πω αυτό που αρέσει πολύ στο Δημήτρη και ένα που δεν τα αρέσει. Είπαμε ότι η Γαλλία θα παίξει καθοριστικό ρόλο στην Ευρώπη μετά τις εκλογές. Και ευτυχώς, γιατί είναι ο μόνος νικητής του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου που μένει στην Ευρώπη. Η Ευρώπη δεν είναι γερμανική, είναι αγγλογαλλική. Δυστυχώς έφυγε η Αγγλία. Το νικητής είναι μεγάλη κουβέντα, αλλά ας μην το πούμε. Γιατί εγώ θυμάμαι ότι κατέρευσε σε 4 εβδομάδες η Γαλλία. Αλλά έτσι θέλουν να πιστεύουν οι Γάλλοι ότι νικήσαν το δεύτερο. Είναι αγγλογαλλική πάντως. Λοιπόν, εντάξει. Εγώ θέλω να πω μόνο μία φράση, ότι αυτό που είπε η κυρία Λεπέν προχθές της ιστορίας στο Sky, ότι αισθάνεται ότι πλησιέστερη προς το δικό της κόμμα είναι οι ανεξάρτητοι Έλληνες. Νομίζω θα πρέπει να προβληματίσει τον Πρωθυπουργό, εκτός και αν δεν ενδιαφέρεται πια καθόλου γι' αυτό. Τον Πρωθυπουργό τον συνεχάρη, να θυμίσουμε, για την νίκη του στις εκλογές, για το δημοψήφισμα, για μια σειρά πράγματα. Τον συνεχάρη και τον στήριξε στο Ευρωκοινοβούλιο. Επειδή έτυχε να είναι στο Ευρωκοινοβούλιο. Λίγο μετά την ανακοίνωση του δημοψηφίσματος και λίγο μετά το δημοψήφισμα. Θέλω με την ανακοίνωση πριν γίνει το δημοψήφισμα, θυμάμαι τις καρτέλες του όχι στα έδρανα της Λεπέν. Ευρωκοινοβούλιο. Αυτό ήμουν εκεί και το έχω δει. Βέβαια. Λοιπόν, Αγγελική. Ελλάς, Γαλλία, συμμαχία. Ήταν πολύ ανακουφιστικό για όσους πιστεύουν στην Ευρώπη το ότι ο Μακρόν έκανε μια τόσο καλή εμφάνιση χθες στο debate. Ήταν ανακουφιστικό γιατί του δίνει πιθανότητες να κάνει μια μεγάλη νίκη την οποία χρειάζεται ολόκληρη η Ευρώπη. Από εκεί πέρα, προσωπικά δεν συμμερίζομαι καθόλου τον ενθουσιασμό όσων πιστεύουν ότι με την εκλογή του Μακρόν σταθεροποιείται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντίθετα, θεωρώ ότι
η βιασύνη που έχουν οι διάφορες ελίτ, κυρίως οι οικονομικές που επηρεάζουν τις πολιτικές, να πούν ότι όλα καλά, ενώ η Λεπέν είναι στο δεύτερο γύρο και ενώ μπορεί το ποσοστό της, δεν ξέρουμε τι θα γράψει ακριβώς μπροστά. Και ενώ τα εκλογικά αποτελέσματα, όπως έχουμε ξαναπεί, δείχνουν ότι υπάρχει μια πολύ σοβαρή κοινωνική διχοτόμηση και στη Γαλλία, είναι ταξικές οι εκλογές, έχουν χωριστεί πάνω με τους κάτω. Όλα αυτά δεν εμπνέουν αισιοδοξία, γιατί δείχνουν ότι οι διάφορες ελίτ, αυτές τις οποίες καταγγέλει η κυρία Λεπέν και σαγηνεύει ένα πολύ σημαντικό ποσοστό του γαλλικού πληθυσμού, έχουν αποφασίσει να συνεχίσουν όπως είναι. Το σύστημα χωρίς αλλαγές, με ένα ελαφρύ μακιγιάζ, χωρίς lifting, ας πούμε. Δηλαδή, αυτό που συμβαίνει σήμερα στο δυτικό κόσμο, οι τεράστιες ανισότητες, η εκρηκτική κοινωνική αδικία που είναι πραγματικά ανυπόφορη, δεν τους αφορά εφόσον καταφέρνουν και κρατούν το σύστημα σε λεπτομέρειες. Πάντως, Αγγελική, και στον Τραμπ και στον Brexit και τον Τραμπ ψήφισαν οι πολύ πλούσιοι Αμερικάνοι και οι φτωχοί. Ναι. Δεν είναι ακριβώς... μας ενδιαφέρουν. Ναι, δεν είναι ακριβώς. Μας ενδιαφέρουν, ταξικ... μάλλον ερωτηματικό. Θα σου πω. Αλλά δεν είναι ακριβώς ταξικό η πλούση με τους φτωχούς. Είναι μια περίεργη συμμαχία πλουτοκρατών από τη μια. Αυτό είναι γεγονός. Ντόναλντ Τραμπ, ο ίδιος τον Ντόναλντ Τραμπ εξάλλου, μην το ξεχνάμε. Οι πλούσιοι της Νότιας Αγγλίας με τους φτωχούς του αποβιομηχανισμένου Αγγλικού Βορρά. Και το ίδιο συμβαίνει και στη Γαλλία. Στη Γαλλία, τώρα, για να μην τα ισοπεδώνουμε όλα, στη Γαλλία τα στοιχεία που έχουν βγει και είναι τα επίσημα δείχνουν ότι η Λεπέν έχει μεγάλη διείσδυση στα χαμηλά εισοδήματα. Αυτό το λέμε εμείς εδώ στο πάνελ. Οι ελίτ, ξαναλέω, δεν θέλουν να το δουν αυτό. Καταγγέλνουν απλώς το λαϊκισμό και αυτούς που υποκύπτουν στο λαϊκισμό. Πρέπει κάποια στιγμή να δουν τι γίνεται με τους αποκλεισμένους. Τι γίνεται με αυτούς που βουλιάζουν. Έχεις δίκιο. Σωστό είναι αυτό. Αλλά παρόλα αυτά, να πούμε ότι ο γαλλικός προϋπολογισμός δεν έχει κλείσει ποτέ με πλεώνασμα τα τελευταία 50 χρόνια. Ότι το γαλλικό κράτος ξοδεύει σχεδόν 60% του γαλλικού ΑΕΠ. Είναι το μεγαλύτερο δημόσιο. Ότι η μεγαλύτερη αναδιανομή παγκοσμίως, πιο σοσιαλιστικό κράτος από τη Γαλλία, με όρους οικονομικούς, δεν υπάρχει. Να το πούμε και αυτό. Λοιπόν. Να πω εγώ ότι την Κυριακή το βράδυ, απευθείας από το Action 24, θα παρακολουθήσετε τη μεγάλη βραδιά των γαλλικών εκλογών σε απευθείας μετάδοση από το sky.gr και όλο το επιτελείο του Sky, βέβαια, από τις 9 μέχρι τις 12 το βράδυ. Θα το δείτε εδώ στο Action 24 αυτό και είμαι σίγουρος ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον, θα το παρακολουθήσουμε όλοι. Και εμείς θα είμαστε εδώ ως εκπομπή και σχολιαστές τη Δευτέρα το βράδυ για να κάνουμε το follow-up του αποτελέσματος των εκλογών. Λοιπόν, ευχαριστώ όλους σας. Σε λίγο εγώ επανέρχομαι εδώ με τον Στέλιο Ράμφο. Πάντα η συζήτηση μαζί του νομίζω έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον. Άρα μείνετε να μας παρακολουθήσετε.